στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας με βάση την κρυπτογραφία προκύπτει ότι πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα πάνω για μας, πάνω των 100 χιλιόμετρων στην περιοχή, είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου πριν χτυπήσει την άτυχη αίμα και ουσιαστικά χτύπησε την άτυχη αίμα στο αντίθετο ρεύμα. Στο αντίθετο ρεύμα πέρασε και εκεί χτύπησε την 21χρονη χανιώτησα φοιτήτρια, ο 26χρονος οδηγός με καταγωγή από την Αλβανία. Υπάρχουν τα ίχνη πλαγιολίσθησης, υπάρχουν τα θράψματα που έχουν βρεθεί που βρίσκεται το σημείο ακριβώς πρόσκοψης του οχήματος με την άτυχη αίμα και βεβαίως και υπάρχει τελική θέση της άτυχης αίμας. Και όλα αυτά έχουν γίνει στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι ισχυρισμοί του πως το κορίτσι πετάχτηκε στο δρόμο καταρρύπτονται από το σχεδιάγραμμα της τροχέας Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο δεν πετάχτηκε απότομα, είχε μπει στο κανονικά, είχε διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας που κινεί το ο δράστης, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, το αμάξι άρχισε να πλαγιολισθαίνει προ και τη χτύπησε ουσιαστικά στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας, η οδηγική συμπεριφορά του 26χρονου τη μοιραία νύχτα δεν δείχνουν έναν οδηγό με συνέστηση της ευθύνης που έχει κανείς όταν κρατά τη μόνη. Και στην περιφερειακή οδό πάλι έχασε τον έλεγχο. Δηλαδή εκεί που άφησε το αυτοκίνητο, δεν το άφησε γιατί ήθελε να το αφήσει. Αυτός θα εξαφανιζόταν τελείως. Άφησε το αυτοκίνητο, του έφυγε και έπεσε μέσα στο συγκεκριμένη πλαγιά. Και μάλιστα ο μάρτυρας ο οποίος πήγε να τους μάζεψε μαζί με τον συνοδηγό και το είδε το αυτοκίνητο, είπαν ότι έγινε ένα τύχημα και βοήθησε να το ξαναβγάλουμε στον δρόμο. Στο μεταξύ σοκάρει καταγγελία της κλοπής των χρημάτων του άτυχου κοριτσιού. Από τη στιγμή που η αίμα, τη στιγμή εκείνη δεν είχε αποβιώσει, η πράξη αυτή είναι κλοπή. Δεν είναι περί ύβρις, οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκύψει μετά το θάνατο. Λίγη ώρα πριν από τη μοιραία παράσυρση, το κορίτσι είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη με τα χρήματα που της έδωσαν οι δικοί της να βρίσκονται σε ένα ροζ τσαντάκι μέσα στην τσάντα της. Κάποιος ασυνείδητος και ενόσο το κορίτσι βρίσκονταν εμόφυρτο κατά μεσής της Εγνατίας, θεώρησε σωστό να κλέψει το ροζ τσαντάκι, με την οικογένεια να δηλώνει την κλοπή και την εισαγγελία να δίνει εντολή για έρευνα του περιστατικού. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, να δούμε αν προκύπτει και κάτι από το υλικό των καμερών, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι ήταν κάποια χρήματα σκόρ και τα βρήκα στον δόστρωμα και τα μάτζεψε, μιλάμε για ένα τσαντάκι και μάλιστα χρώματος ροζ που είναι κάτι που αποτυπώνεται στη μνήμη, το οποίο κάποιος το αφαίρεσε. Η ώρα του αποχαιρετισμού για το 21χρονο κορίτσι έφτασε. Φίλοι και συγγενείς θα τη συνοδέψουν αύριο Πέμπτη στην τελευταία της κατοικίας στα Χανιά. Η αίμα, γι' αυτό έχει κάνει τρομερή εντύπωση στην οικογένεια, αντιμετωπίστηκε από όλους τους ανθρώπους, από όλη την ελληνική κοινωνία, σαν δικό τους παιδί. Και είναι συγκινητικά τα μηνύματα αγάπης και συμπεράσταση που λαμβάνουν. Η 21χρονη φοιτήτρια έδωσε ζωή και ελπίδα σε 5 ανθρώπους που βρίσκονταν στη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η καρδιά της μετά από ένα χειρουργείο 9 ωρών στον Άσιο χτυπά πια στο στήθος μιας 40χρονης γυναίκας, μητέρας ενός παιδιού με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, που υποστηριζόταν ήδη από το Σεπτέμβριο από 2 τεχνητές καρδιές. Πρόκειται για τη γυναίκα που έμενε στο διπλανό δωμάτιο από την Αναστασία Τασούλα, την πρώτη ασθενή με κυστική ίνωση που ξύπνησε από καταστολή και βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων. Φαίνεται μάλιστα πως η ανάρτηση της Αναστασίας Στασούλα ήταν αυτή που έκανε την αίμα να πάρει την απόφαση και να μιλήσει για τη δωρεά. Σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον υπέροχο άνθρωπο που μου έλεγε ακριβώς αυτό. Να ξέρεις, η αίμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα οργανά της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το πώς σου. Σε ανύποπτο χρόνο που τελικά είχε πολύ νόημα. Να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη, τη ζωή και τη δύναμη στη μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια της. Θα είναι λίγο.